Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα. Εσείς γνωρίζετε για την αφρικανική πανόλη των χείρων? Βεβαίως και γνωρίζω. Mm-hmm. Βεβαίως και γνωρίζω, και η αλήθεια είναι ότι εκεί κοντά στο Νοέμβριο, mm-hmm, που πρωτοακούστηκε αυτό το γεγονός, τρομοκρατηθήκαμε, φοβηθήκαμε, γιατί ξέρετε, σας μιλάω από τον Προμαχώνα, τα σύνορα της Βουλγαρίας, και η πρόσβαση των βουλγάρικων αγριογούρνων στο ελληνικό έδαφος είναι πολύ εύκολη. Καλά, φυσικά, ναι, φυσικά. Ναι, φανταστείτε ότι καταστρέφουν τα καλαμπόκια μας στον κάμπο και αναγκαζόμαστε και τα φυλάμε. Είναι πολύ εύκολο, τα γουρούνια κάνουν παρέλαση. Περνάνε σε εμάς, ξαναγυρνάνε στη Βουλγαρία. Έχουμε τέτοια φαινόμενα που είναι πλήρη έντονα. Τώρα ευτυχώς, ευτυχώς εδώ στην περιοχή τη δική μας δεν εμφανίστηκαν τέτοια κρούσματα. Ευτυχώς. Δηλαδή οι κυνηγοί μας, ας πούμε, δεν βρήκανε γουρούνια με συμπτώματα αφρικανικής πανόλης. Ούτε ψόφια, ούτε κατά τη διάρκεια του κυνηγιού. Mm-hmm. Τώρα, τι μέτρα πάρθηκαν? Αρχικά ήρθανε από το υγειονομικό των Σερών δύο κτηνίατροι, οι οποίοι πέρασαν τα σπίτια όλων των κατοίκων που διατηρούν οικώσει τα γουρούνια και τους ενημέρωσαν για τα μέτρα προφύλαξης. Ναι. Πώς να προσέχουν όταν πηγαίνουν στα χωράφια, που είναι πολύ εύκολη, έλεγε η κτηνίατρος, στη μετάδοση. Ακόμη κι αν πατήσεις το πάτημα του αγριογούρνου και αυτή τη μονάδα σου, ότι θα μεταδοθεί η ασθένεια. Μπορείς να μεταφέρεις τον ιό. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, πώς να προφυλάσσονται. Πέρασαν έναν έναν τους όσους διατηρούν οικώσει τα γουρούνια και τους ενημέρωσαν. Και τις στροφές και μετά προφύλαξη να πάρουν, να φοράνε σακούλες όταν μπαίνουν στο χειροστάσιο ή στα μέρη που έχουν τα οικώσει τα γουρούνια. Αν δουν ένα σύμπτωμα, μας ενημέρωσαν τι συμπτώματα έχει ένα γουρούνι που είναι προσβλημένο από τον ιό, να ειδοποιήσουν αμέσως, να παρθούν μέτρα. Η μία πλευρά ήταν αυτή, η ενημέρωση όσων διατηρούν γουρούνια στο χωριό. Η άλλη ήταν με τους κυνηγούς μας, τους οποίους ενημέρωσε ο Αγροτικός Σύλλογος. Έχετε θηρευτές στο χωριό, έχετε κυνηγούς? Βεβαίως, στο χωριό. Βεβαίως. Έχουμε κυνηγούς οι οποίοι, σας είπα, ότι δεν βρήκανε τέτοια συμπτώματα στα αγριογούρουνα τα οποία κυνηγήσανε φέτος. Ο λόγος είναι το ότι εδώ στην περιοχή τη δική μας, δηλαδή στο νομό Σερών, από όσο γνωρίζω, δεν παρουσιάστηκε τέτοιο, δεν βρέθηκε κανένα αγριογούρουνο με τέτοιο σύμπτωμα. Και ο δεύτερος, ότι φέτος εμείς εδώ, δεν ξέρω από αυτά που ακούω και διαβάζω, ενώ στις άλλες περιοχές παίρνουν μέτρα να προφυλαχθούν από τα πολλά γουρούνια, εμείς φέτος δεν είχαμε πολλά αγριογούρουνα εδώ στην περιοχή, δηλαδή λίγα σκοτώσαν. Δεν παρουσιάστηκε τίποτε μέχρι στιγμή. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί τίποτε. Οι κυνηγοί μας έχουν, ξέρετε, συναντιόνται και με τους βούλγαρους κυνηγούς. Εδώ έρχονται στα καφενεία τα δικά μας οι βούλγαροι κυνηγοί, πάλι δικοί μας εκεί. Ούτε από εκεί αναφέρθηκε κάτι. Πάντα μιλάω για την περιοχή τη δική μας, έτσι, εδώ τα σύνορα με τη Βουλγαρία στο νόμο Σερό. Ναι. Ναι. Πάντως έχει εντοπιστεί ο ιός της αφρικανικής πανόλης των χείρων ναι, στην περιοχή της Βάρνας, ναι, του Σούμεν, στο Γκάμπροβο, mm-hmm, και από την πλευρά ύστερα της Σερβίας, όπως έχει εντοπιστεί και στη Ρουμανία και στη Μολδαβία. Mm. Γενικά δηλαδή έχουν εντοπιστεί κρούσματα αφρικανικής πανόλης χείρων λίγο πολύ σε όλη τη Βαλκανική. Βεβαίως. Εγώ διάβασα στη δημοσιογραφία, δεν ξέρω αν είναι έγκυρο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους υποχρέωσε να σφάξουν 600.000 γουρούνια στις περιοχές τους Βούλγαρους και τους Ρουμάνους. Κάτι τέτοιο διάβασα. Mm-hmm. Βεβαίως, ναι, και με τους Βουλγάρους που συζητάμε, γιατί θα λέω, εδώ τώρα πια σύνορα δεν υπάρχουν λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης.
πηγαίνουν και έρχονται και οι Έλληνες και οι Βούλγαροι και συζητάνε και εκεί μεταξύ τους, δεν έχει παρουσιαστεί στο βουλγάρικο έδαφος με το οποίο εμείς συνορεύουμε τέτοιο σύμπτωμα. Αυτό είναι. Βρέθηκαν και πανόλοι. Α, αυτό είναι θετικό πάντως. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι θετικό. Και τα μέτρα προφύλαξης είναι αυτά. Να προσέχουν μήπως εντοπίσουν κάποιο αυτό, κάποιο αγριογούρνο με τέτοιο σύμπτωμα, να ειδοποιήσουν αμέσως την ίδια στιγμή τις υγειονομικές υπηρεσίες για να πάρουν μέτρα προφύλαξης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλό σας απόγευμα, γεια σας. Γεια σας.